Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Ιστορία μας με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Θα είμαστε μαζί σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μισή ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα αναφερόμαστε στα χρόνια της νεότερης ιστορίας, μιλώντας σήμερα πιο συγκεκριμένα για τα πρωτόκολλα της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους. Για εκείνα δηλαδή τα έγγραφα, τα οποία ουσιαστικά έδωσαν και μια διπλωματική υπόσταση, θα λέγαμε, στον μακροχρόνιο αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία και ανεξαρτησία. Θα λέγαμε λοιπόν εισαγωγικά ότι στην Πετρούπολη υπογράφηκε το πρώτο επίσημο διπλωματικό έγγραφο που αναγνώριζε πολιτική ύπαρξη στην Ελλάδα. Κατά τη μακρά περίοδο λοιπόν της τουρκοκρατίας, η οποία άρχισε μετά την άλωση το 1453, την άλωση Κωνσταντινουπόλεως, η προοπτική να εξασφαλίσουν οι Έλληνες την ελευθερία τους έμοιαζε προφανώς τότε μακρινή, σαν ένα άπιαστο όνειρο. Μόνο προς τα τέλη του 18ου αιώνα άρχισαν πλέον, θα λέγαμε, να εκδηλώνονται τα πρώτα σκυρτήματα του εθνικού κινήματος, ενός αιώνα κατά τη διάρκεια του οποίου η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε πλέον αρχίσει να αποδυναμώνεται στρατιωτικά, εδαφικά και οικονομικά. Η επιφανής ομάδα των Ελλήνων φαναριωτών, αλλά και η εύρωστη τάξη των εμπόρων ελληνικής καταγωγής και παιδείας, που έφτασαν πλέον να κυριαρχούν στο εμπόριο της αυτοκρατορίας, προσέφεραν αυτή την απαραίτητη υλική βάση για μια, θα λέγαμε, πνευματική αναγέννηση, με σκοπό να τονωθεί το αίσθημα του απαράμιλου εθνικού κληροδοτήματος, ενώ ο άνεμος που φύσηξε με το ξέσπασμα της πρόσφατης γαλλικής επανάστασης έπνεε ακόμη. Κυριότεροι φορείς, θα λέγαμε, αυτής της πνευματικής κινητοποίησης ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Ρήγας Βελεστινλής, το μαρτύριο του οποίου ενέπνευσε τρεις νεαρούς Έλληνες, μέλη των εμπόρων της Διασποράς, τους Εμμανουήλ Ξάνθο, Νικόλαος Σκουφά και Θανάσιο Τσακάλοφ, να ιδρύσουν το 1814 τη Φιλική Εταιρεία με σκοπό την απελευθέρωση της μητέρας πατρίδος. Η ηγεσία της, μετά την απόρριψη του διεθνούς φήμης διπλωμάτη Κόμη Ιωάννη Καποδίστρια, που θεωρούσε ότι το εγχείρημα παρεξέκλεινε από το στόχο του, προσφέρθηκε στον φαναριώτη Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος πέρασε το Μάρτιο του 1821 με τον μικρό αλλά ανομοιογενή στρατό του, τον Προύθο ποταμό, επικαλούμενος τα πνεύματα του Επαμεινόνδα, του Θρασίβουλου, του Μιλτιάδη και του Λεωνίδα, στον αγώνα για να φέρει ελευθερία στην κλασική γη της Ελλάδας. Και μπορεί ο στρατός του να ιτήθηκε στη μάχη του Δραγατσανίου, ο κρυφός αναβρασμός όμως που επικρατούσε στην Πελοπόννησο και αλλού δεν άρχισε να εκδηλωθεί σε μια μεγάλη έκρηξη. Η πρώτη απόπειρα συνένωσης των δυνάμεων του έθνους έγινε από τον ηγεμόνα της Μάνης Πεντρόμπεϊ, ο οποίος πήρε τα όπλα τον Μάρτιο του 1821 και κατέλαβε την Καλαμάτα, ενώ στην Πάτρα πολλοί από τους προκρήτους μαζί και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός έβγαλαν προκήρυξη που έστειλαν σε όλους τους προξένους της πόλης, τον Άγγλο, τον Ρώσο, τον Γάλλο και τον Πρόσο. Σε αυτή αναφερόταν ότι «Ημείς το ελληνικό έθνος των χριστιανών, βλέποντες ότι μας καταφρονεί το Οθωμανικό γένος και σκοπεύει όλεθρον εναντίον μας, αποφασίσαμεν σταθερός ή να αποθάνομεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν. Και τούτου, ένα καβαστούμεν τα όπλα ισχύρας ζητούντες τα δικαιώματά μας». Από την αρχή λοιπόν της εξέγερσής τους, οι Έλληνες αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να εξασφαλίσουν την εύνοια των μεγάλων δυνάμεων. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά πραγματικότητα το όνειρο της πολιτικής ανεξαρτησίας. Τις ίδιες ημέρες ο Κολοκοτρώνης μπήκε με ένα πρόχειρο οργανωμένο σώμα στην Καρίτενα. Οι σπίθες της πυρκαγιάς
δεν άργησαν από εκεί και πέρα να εξαπλωθούν από την Πελοπόννησο στα νησιά, την Ήδρα, τις Πέτσες, την Κάσο, τα Ψαρά, αλλά και στη Ρούμελη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και βεβαίως στην Κρήτη. Πρώτη μεγάλη επιτυχία σε αυτό το μακρύ δρόμο που δεν ήταν σίγουρα στρωμένος με ροδοπέταλα, μέχρι την υπογραφή αυτών των διπλωματικών κειμένων, για τα οποία θα μιλήσουμε και στην συνέχεια, ήταν η συνοδευόμενη από ομότητες εκ μέρους των πολιορκητών πτώση της Τριπολιτσάς το Σεπτέμβριο του 1821, που συνέβαλε τα μέγιστα στον ανατύλιτο άστρο του Κολοκοτρώνη και υπήρξε καθοριστική για την εδραίωση του αγώνα από εκεί και πέρα. Μολονότι την ίδια περίοδο είχαν αρχίσει να απειλούν την ενότητα των αγωνιστών οι αντιθέσεις προκρήτων και στρατιωτικών. Τα γεγονότα από εκεί και πέρα είναι γνωστά στο επίπεδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Θα μπορούσαμε ίσως να μιλάμε ώρες με λεπτομέρειες για αυτά. Σημασία έχει όμως, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, να αναφερθούμε λίγο περισσότερο σε εκείνα τα γεγονότα, τα διπλωματικά, τα οποία ουσιαστικά έφεραν ως αποτέλεσμα την υπογραφή αυτών των διπλωματικών κειμένων, αυτών των πρωτοκόλων, που ουσιαστικά αναγνώριζαν στην Ελλάδα πολιτική ανεξαρτησία. Και αυτός ο δρόμος δεν ήταν καθόλου εύκολος, ίσα-ίσα. Σε μια συντηρητική Ευρώπη που δύσκολα από την αρχή άκουγε οτιδήποτε θα μπορούσε να αναφερθεί σε αλλαγή του status quo, σε αλλαγή δηλαδή της σταθερότητας των ήδη καταγεγραμμένων δυνάμεων και συνόρων, μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν οι Έλληνες αλλά και άλλοι γειτονικοί λαοί που επαναστάτησαν είχαν πραγματικά να τα βάλουν με θηρία. Στην Πετρούπολη λοιπόν υπογραφόταν αργότερα το πρώτο επίσημο διπλωματικό έγγραφο που αναγνώριζε πολιτική ύπαρξη στην Ελλάδα. Μετά από πολύ καιρό και μετά από πολύ αίμα που χύθηκε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι συνθήκες πλέον στο διεθνές θα λέγαμε διπλωματικό πεδίο είχαν οριμάσει προς αυτή την κατεύθυνση. Σιγά σιγά, αργά αργά αλλά σταθερά, όλοι έβλεπαν ότι δεν θα μπορούσαν πλέον να αφήσουν έτσι τους Έλληνες, αφού οι ίδιοι είχαν καταφέρει πολλά στο επίπεδο των μαχών. Οι ελληνικές επιτυχίες είχαν λοιπόν παρουσιάσει την επανάσταση στην Ευρώπη πολύ πιο σπουδαία από ό,τι λογιζόταν. Οι σφαγές και οι καταστροφές των Τούρκων δυνάμωσαν τη συμπάθεια για τους Έλληνες. Χαρακτηριστική άλλωστε η περίπτωση του Λόρδου Βίρονα, που άφησε την τελευταία του πνοή επί ελληνικού εδάφους. Η επιτίδια εργασία του Μαυροκορδάτου συνέβαλε στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης υπέρ της Ελλάδας στη Δύση. Και η κέρια διπλωματική βεβαίως παρέμβαση του Καποδίστρια έφερε αποτέλεσμα την αναχώρηση του Ρώσου πρεσβευτή Στρογκανόφ από την Κωνσταντινούπολη ήδη από τον Ιούλιο του 1821. Αποχωρώντας από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας το 1822, ο Καποδίστριας άφηνε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έμελε να καρποφορήσουν αργότερα. Δεν συνέβαλε μόνο ως ισχυρός Υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου, αλλά φρόντισε ο Καποδίστριας να ρίξει αυτό τον ευεργετικό σπόρο για την ανεξαρτησία της Ελλάδος που θα φύτρωνε κάποια χρόνια αργότερα. Στην πραγματικότητα όμως, ένα άλλο γεγονός ήταν επίσης πολύ σημαντικό στη διαμόρφωση αυτών των συμμαχιών των διπλωματικών. Αυτό το γεγονός δεν ήταν άλλο από την ανάρρηση του George Canning, ο οποίος έτρεφε κατά κάποιους γνήσια συμπάθεια στο ελληνικό ζήτημα, κατά κάποιους άλλους απλώς εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των Άγγλων που εκείνη την περίοδο θα λέγαμε ότι ταυτιζόταν με τα ελληνικά. Σύμφωνα με τον Βρετανό καθηγητή σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, Richard Clogg, ο Κάνινγκ είχε όμως γνήσια συμπάθεια στο ελληνικό ζήτημα, αυτό αναφέρει. Βρέθηκε λοιπόν στο κομβικό πόστο του Υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας το 1822, που σήμανε μεταστροφή της έως τότε φιλοτουρκικής αγγλικής πολιτικής. Κυρίως όμως οι μεγάλες δυνάμεις στράφηκαν στην υιοθέτηση ενός παρεμβατικού ρόλου, όχι μόνο γιατί θίγονταν τα εμπορικά του συμφέροντα,
αλλά και γιατί η κάθε μία φοβόταν ότι η άλλη θα κατάφερε να στρέψει αυτή τη συνεχιζόμενη σύγκρουση προς δικό της πολιτικό όφελος. Με θετικό στοιχείο λοιπόν ως διαπραγματευτικό όπλο την εμπιστευτική διαβεβαίωση του Μαυροκορδάτου και του Ζωγράφου ότι πολλοί Έλληνες αρχηγοί θα δέχονταν ως λύση την αυτονομία της Ελλάδας στον έκτακτο απεσταλμένο της Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη Stratford Canning, μια αποστολή του Δούκα του Wellington κατέληξε στο πρωτόκολλο της Πετρούπολης στις 24 Απριλίου του 1826, σύμφωνα με το οποίο η Βρετανία και η Ρωσία ανελάμβαναν να μεσολαβήσουν σε αυτή τη σύγκρουση. Το πρωτόκολλο αυτό δεν ήταν, θα λέγαμε, πρότυπο στο είδος του. Ο Κάνινγκ το χαρακτήρισε όχι πολύ αριστοτεχνικά συντεταγμένο και ιδιαίτερα αόριστο. Ναι μεν τα μέλη όριζαν να δράσουν, αλλά δεν καθόριζαν σε καμία περίπτωση τον τρόπο της ενδεχόμενης δράσης τους. Όμως, ακόμα και έτσι, οι ισχυρές, οι μεγάλες δυνάμεις, η Αγγλία και η Ρωσία εκεί, συμφωνούσαν ότι με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να δράσουν στο ελληνικό ζήτημα. Μέχρι τότε μπορεί να υπήρχαν κάποιες δηλώσεις ή κάποιες επιστολές συμμάθειας προς τους Έλληνες. Τώρα αυτό λάμβανε σάρκα και οστά μέσα από το διπλωματικό δρόμο, μέσα από τη διπλωματική οδό. Έτσι λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία και στο επίπεδο των εντυπώσεων αλλά και της ουσίας το πρωτόκολλο της Πετρούπολης που υπογράφηκε, όπως είπαμε, στις 24 Απριλίου του 1826. Πρωτόκολλα σε εκείνα τα διπλωματικά έγγραφα, τα οποία ουσιαστικά αναγνώριζαν την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδος, αναφερόμαστε σήμερα κατά την Επανάσταση του 1821 και κάποια χρόνια μετά, με ιδιαίτερο σταθμό, όπως αναφέραμε πριν από λίγο, το πρωτόκολλο της Πετρούπολης της 24ης Απριλίου του 1826, που ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα, όχι όμως και το τελευταίο. Ιδού πως χαρακτήρισε την πολιτική των δυνάμεων σε απόρριτη επιστολή του ο μεγάλος πολέμιος εκείνη την περίοδο των ελληνικών συμφερόντων, ο αυστριακός καγκελάριος Μέτερνιχ, που αρεσκόταν σε κάποιες επιστολές του να φιλοσοφεί. Έγραφε λοιπόν ο Μέτερνιχ. Η πορεία της Ρωσίας είναι αμφίβολη, γιατί έχει χαρακτήρα πότε αυστηρό και πότε ήπιο. Της Αγγλίας αγέροχη, αλλά ζωνική και γεμάτη απροσδόκητα τολμήματα. Της Γαλλίας είναι απερίσκεπτη, αμφίροπη και αμφιταλαντευόμενη. Πράγματι, η Γαλλία δεν συντάχθηκε με τις άλλες δύο δυνάμεις, την Αγγλία δηλαδή και τη Ρωσία, ώσπου πίστηκε ότι θα προέβαιναν σε πράξεις χωρίς αυτή, και βεβαίως το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής μοιρασιάς των πολιτικών και άλλων λαφύρων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήθελε και αυτή να βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονότων. Έτσι λοιπόν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή της Γαλλίας για την πιο πρακτική, θα λέγαμε, ειρήνευση. Αυτές οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν στη συνθήκη που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 6 Ιουλίου του 1827, που σήμανε σπουδαιότατη πρόοδο του ελληνικού ζητήματος.
πώς βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα? Ότι στο πρώτο άρθρο της, η συνθήκη του Λονδίνου του 1827 όριζε ότι θα απαιτηθεί από τα αντιμαχόμενα μέρη συμβιβασμός και ανακοχή. Αν ο Σουλτάνος δεν το δεχόταν, θα επιβαλόταν η ανακοχή και ύστερα η ειρήνη με τον όρο της επικυριαρχίας της πύλης στην αυτόνομη Ελλάδα διαμέσου ετήσιου φόρου. Οπωσδήποτε οι τρεις σύμμαχοι, η Αυστρία, έμεινα έξω από την Ιουλιανή Συνθήκη, θα δημιουργούσαν προξενικές σχέσεις με την Ελλάδα. Άρα τι συνέβαινε εδώ? Αυτό που οι διπλωμάτες πολύ συχνά ονομάζουν μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε τέτοιου είδους ζητήματα είναι η αυτονομία. Συνήθως πρώτα έρχεται η αυτονομία και αμέσως μετά ή αργότερα η ανεξαρτησία ή πολύ αργότερα η ανεξαρτησία. Εδώ λοιπόν, στο πρώτο άρθρο της Συνθήκης του Λονδίνου του 1827, τι βλέπουμε? Ότι οι μεγάλες δυνάμεις αποδέχονται πλέον σαν λύση την αυτονομία της Ελλάδας. Την έβαζαν δηλαδή στον προθάλαμο της ανεξαρτησίας της. Έστω και διαμέσου ενός ετήσιου φόρου στον Σουλτάνο. Ακόμα και έτσι όμως, οι μεγάλες δυνάμεις, εκτός από την Αυστρία, θα ξεκινούσαν διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα, με την αυτόνομη πλέον Ελλάδα. Το σημαντικότερο όμως απ' όλα ήταν ότι σε ένα άρθρο της συνθήκης οριζόταν τα εξής, και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εάν η ανακοχή, αναγραφόταν στο κείμενο, δεν έγινε το δεκτή εντός μηνός, οι υπογράφουσε δυνάμεις ήθελαν λάβει τα προσήκοντα εις τας περιστάσεις μέτρα. Άρα θα προχωρούσαν σε κάποια μέτρα, τα οποία προφανώς δεν θα ήταν και ότι το καλύτερο για τους Οθωμανούς. Τι σημαίνει αυτό? Ιδούτη απάντησε ο ίδιος ο Στράτφορντ Κάνινγκ στον Άγγλο ναύαρχο Κόδρινγκτον, αρχηγό των Αγγλικών δυνάμεων της Μεσογείου, ο οποίος προέβλεψε άρνηση του Ιμπραήμ. Να λοιπόν ποια είναι και η απάντηση για το ποια θα ήταν αυτά τα μέτρα. Ο Κάνινγκ λοιπόν είπε στον ναύαρχο Κόδρινγκτον ότι αν δεν γίνεται αλλιώς, αν δηλαδή οι Τούρκοι δεν δέχονται αυτά που λέμε για την ανακοχή, να επιβάλλετε την ειρήνη με τα πυροβόλα σας. Λίγους μήνες νωρίτερα η ηγεσία του αγώνα στη θάλασσα και στη στεριά ανατέθη στους Βρετανούς στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας. Ο Λόρδος Κόχραν διορίστηκε αρχηγός του στόλου. Ο Ριχάρδος Τσόρτς αρχιστράτηγος των δυνάμεων της σειράς και ο Ιωάννης Καποδίστριας κυβερνήτης της Ελλάδας. Μιας Ελλάδας που το 1827 είχε περιορίσει την επανάστασή της στα τείχη του Ναυπλίου και του Ακροκορίνθου, στους βράχους της Μάνης και της Ίδρας. Παρά την ηρωική δράση του Καραϊσκάκη, η στερεά Ελλάδα είχε υποταχθεί εντελώς, ενώ το Αιγαίο είχε μεταβληθεί σε ορμητήριο ληστών. Ο Ιμπραή, μάλιστα, άρχισε να ετοιμάζεται για το αποφασιστικό χτύπημα εναντίον των Ελλήνων, την εκστρατεία εναντίον της Ίδρας που ο ίδιος ονόμαζε Μικρή Αγγλία, παρότι η Ιουλιανή Συνθήκη είχε πλέον ανακοινωθεί επισήμως. Ωστόσο, πολεμικά πλοία των Άγγλων και των Γάλλων από τους στόλους της Μεσογείου συγκεντρώθηκαν το καλοκαίρι του 1827 στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, όπου πήγε να ενωθεί μαζί τους και μια μοίρα του ρωσικού στόλου με ναύαρχο τον Χέιδεν. Όταν ενώθηκαν οι τρεις μοίρες, σχημάτισαν ενιαίο στόλο υπό τις διαταγές του Άγγλου ναυάρχου Κόδρινγκτον. Στη σύστασή τους, να επιβληθεί η ανακοχή, ο Ιμπραήμ απάντησε ότι θα ζητούσε διαταγές από Αίγυπτο και Κωνσταντινούπολη. Και ίσως να τις περίμενε άπρακτος, αν οι αντίπαλοί του δεν επιχειρούσαν νέες εχθροπραξίες. Οι ναύαρχοι των συμμαχικών δυνάμεων, φοβούμενοι τις συνέπειες της πράξης, απέτησαν πιο αυστηρά την αποδοχή της ανακοχής από τον Ιμπραήμ. Αυτός ζήτησε να τιμωρήσει εκείνους που προέβησαν σε εχθροπραξίες. Δεν τήρησε έτσι τα υπεσχημένα και τα πράγματα βεβαίως οδηγήθηκαν στην κομβική και ιστορική σημασία ναυμαχία του Ναυαρίνου στις 8 Οκτωβρίου του 1827. Τελευταία μεγάλη ναυμαχία στην ιστορία του ναυτικού, όπου έγινε σχεδόν ολοσχερής καταστροφή του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου από τους ενωμένους στόλους των τριών δυνάμεων. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ναυμαχία του Ναυαρίνου έγινε κάτω από την πίεση έκτακτων γεγονότων.
ίσως και κάτω από την πίεση τυχαίων γεγονότων. Σημασία έχει όμως ότι η καταστροφή του τουρκογυπτιακού στόλου έδειχνε πλέον με τον πιο καθαρό, τον πιο ξεκάθαρο καλύτερα τρόπο, ότι οι μεγάλες δυνάμεις είχαν αποφασίσει, για τα εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων προφανώς, να ταχθούν υπέρ της Ελλάδος. Αυτό δεν θα αργούσε πλέον να λάβει και μια πιο επίσημη, θα λέγαμε, διπλωματική έκφραση και μορφή. Η Υψηλή Πύλη όμως όχι μόνο δεν δέχθηκε να υποχωρήσει στα δικαιώματά της Ελλάδας, αλλά κάλεσε στα όπλα εναντίον του άπιστου λαού, με αποτέλεσμα η Ρωσία να τη κηρύξει τον Απρίλιο του 1828 τον πόλεμο που απειλούσε να ξεσπάσει εδώ και 7 χρόνια. Πόλεμος που αποδυνάμωσε βεβαίως τη θέση των Οθωμανών και διευκόλυνε τις περαιτέρω ενέργειες των δυνάμεων προς όφελος της Ελλάδας, και εμείς συμπληρώνουμε και των δικών του συμφερόντων. Γιατί θα είναι λάθος να υποστηρίξει κάποιος ότι Ρώσοι, Άγγλοι, Γάλλοι ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν «Τι καλή που είναι οι Έλληνες, ας σταθούμε δίπλα τους και ας τους βοηθήσουμε». Προφανώς τα δικά τους συμφέροντα εξυπηρετούσαν, και όπως έχουμε πει και άλλες φορές αυτήν εδώ την εκπομπή, η ιστορία αλλάζει όταν τα συμφέροντα των ισχυρών ταυτίζονται με τα συμφέροντα των πιο αδύναμων. Και οι πιο αδύναμοι σε αυτή την περίπτωση προφανώς ήταν οι Έλληνες. Έτσι λοιπόν τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Σε αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι τον Ιανουάριο του 1828 είχε φτάσει στην Ελλάδα βεβαίως ο νέος κυβερνήτης, ο Ιωάννης Καποδίστριας, και συγκροτήθηκε η πρώτη κυβέρνηση που άξιζε να αποκαλείται έτσι ως πρώτη κυβέρνηση. Ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες οι στιγμές πλέον για τη ρύθμιση του ελληνικού ζητήματος. Ιδιαίτερα αφότου ο θάνατος του Τζορτζ Κάνινγκ, λίγους μήνες πιο πριν, τον Αύγουστο του 1827, είχε συμβάλει στο να τονίσει πλέον το ενδιαφέρον της Αγγλίας. Τις διπλωματικές ενέργειες ανέλαβε βεβαίως ο Καποδίστριας, εξαιρετικά έμπειρος στους διπλωματικούς χειρισμούς, και εργάστηκε προς αυτή την κατεύθυνση με άκρα επιμέλεια, έμπνευση και κυρίως αποτελεσματικότητα. Πρωτήτως φρόντισε να ενισχύσει την εξουσία του εξαιτίας των περιστάσεων. Η νέα πολιτική οργάνωση του κράτους οριστικοποιήθηκε με την Τέταρτη Εθνική Συνέλευση του Άργους τον Ιούλιο του 1829, και εν συνεχεία να ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις της Επανάστασης παράλληλα με τα επιτεύγματά τους στους τομείς της εσωτερικής πολιτικής και κυρίως της παιδείας. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1828 ο Ιμπραήμ είχε αποχωρήσει αμαχητή από την Πελοπόννησο, βοηθούντων πάντοτε και των ξένων δυνάμεων, ενώ η έγκαιρη ανακατάληψη της στερεάς Ελλάδας το 1828 και το 1829 είχε σκοπό να δημιουργήσει τετελεσμένο γεγονός, όταν επρόκειτο να κριθεί από τις μεγάλες δυνάμεις το οριστικό ζήτημα της οριοθέτησης, τα λέγαμε, των συνόρων της χώρας, γιατί από εκεί και πέρα βεβαίως υπήρξαν και άλλες συζητήσεις και καινούργιες οριοθετήσεις. Ήταν όμως η πολύ κρίσιμη στιγμή που αυτό το μικρό κράτος θα έπρεπε, πέρα από τα διπλωματικά κείμενα, να έχει και μια αναγνώριση ως προς το μέγεθός του, ως προς την έκτασή του και ως προς τα όρια του. Θα έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη εκπομπή να πούμε περισσότερα για το πώς οι διπλωματικές διεργασίες οδήγησαν από εκεί και πέρα στο πρωτόκολλο του Λονδίνου και ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν την τελική ισορροπία ισχύως υπέρ της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή «Η ιστορία μας» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.